Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Προσωπικότητες. Ο κύριος Σπύρος Μακρυδάκης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ιδρυτής και γενικός διευθυντής του Κέντρου Ανοιχτών Προβλέψεων Μακρυδάκης, είναι ο σημερινός μας φιλοξενούμενος εδώ στην τηλεόραση του Capital. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ. Σπύρος Μακρυδάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τις προβλέψεις και για πολλούς ο πατέρας των προβλέψεων. Θα τα πούμε όμως σε λίγο για όλα αυτά. Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε στην Κύπρο, καλωσορίσατε στο στούντιο εδώ του Capital, στις προσωπικότητες. Για μας είναι ιδιαίτερη χαρά γιατί θα μάθουμε πολλά και ωραία πράγματα σήμερα από εσάς. Ελπίζω. Να ξεκινήσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο λίγο για το ποιος είναι ο Σπύρος Μακρυδάκης. Γιατί όχι. Σας ακούμε. Από πού να αρχίσουμε? Μπορούμε να αρχίσουμε από παλιά, έτσι ώστε να μπορούμε να ξέρουμε όλη την πορεία σας, η οποία διαβάζοντας εδώ το βιογραφικό σας είναι πραγματικά απίστευτη. Να ξεκινήσουμε λίγο από το σχολείο. Εγώ γεννήθηκα στον Πειραιά. Οι γονείς μου ήταν εκεί δύο από την Κρήτη και μεγάλωσα σε μια περιοχή που λέγεται Προφητηλίας. Μάλιστα. Είναι σχεδόν στο κέντρο. Γεννήθηκα μετά την κατοχή το 1941, τεράστια φτώχεια και τα πράγματα ήταν δύσκολα. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, όμως εσείς ασχολείστε έτσι και λίγο με τον αθλητισμό. Ήμουνα τυχερός. Ένα από τα βιβλία που έχω γράψει λέγεται «Χορεύοντας με την τύχη». Μάλιστα. Αυτό που βλέπουμε αυτό που βλέπετε εδώ, είναι το μόνο το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, γιατί όλα μου τα βιβλία είναι στα αγγλικά. Mm-hmm. Έχω γράψει περίπου 25 βιβλία. Και ένα από τα πράγματα που λέμε τύχη, μεγάλωσα σε μια περιοχή, μια φτωχή περιοχή, που ήταν δίπλα που κάνανε ιστιοπλοεία όλοι οι υπερπλούσιοι αυτή την εποχή. Και δεν είχαμε τι να κάναμε και μετά από το σχολείο πηγαίναμε και τις βλέπαμε να κάνουν ιστιοπλοεία. Και σιγά σιγά άρχισαν να κάνουν ιστιοπλοεία και πολύ γλίγορα κατάφερα να γίνω πολύ καλός ιστιοπλός. Και αυτό ήταν η αρχή της καριέρας μου. Άρα ασχοληθήκατε από ποια ηλικία με την ιστιοπλοεία? Από 14. Από 14 χρόνια. Άρχισα να τρέχω αγώνες από 14 ετών. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο ακολουθήσατε και όμως μετέπειτα? Ναι, μέχρι σχεδόν την τελευταία φορά που πήγα στη Ρωσία ήταν εδώ και 2 χρόνια και πέρυσι δεν πήγαμε γιατί ήταν ο ιός, αλλά εξακολουθώ να κάνω. Εξακολουθείτε μέχρι και σήμερα να ασχολείστε με αυτό το άθλημα? Ναι, είναι ένα άθλημα που δεν χρειάζεται πολύ δύναμη, είναι πολύ τέχνη και εκείνη. Η ιστιοπλοεία δεν φαίνεται, αλλά έχει πολύ στρατηγική. Mm-hmm. Για να γίνει καλό ιστιοπλοεία πρέπει να έχει καλή στρατηγική. Οπότε μεγάλωσα εκεί και ακολούθησα την ιστιοπλοεία. Έγινα πολύ καλός και έζησα πολλούς αγώνες. Πήγαινα σε πολλά πρωταθλήματα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και πήγα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1960. Άρα βλέπουμε εδώ το Σπύρο Μακρυδάκη, ο οποίος εκτός από πατέρας των προβλέψεων, μαθαίνουμε τώρα ότι ασχολείται με την ιστιοπλοεία και πήγατε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η εμπειρία, γιατί είναι σίγουρα το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός. Ναι, αυτό το οποίο δεν θα ξεχάσω ποτέ, η Ελλάδα πάντα μπαίνει πρώτη στο στάδιο το μεγάλο. Ναι, ναι, ναι. Και είμαστε στην παρέλαση εκεί και ξαφνικά μπαίνουμε στο στάδιο και ήταν, ξέρω εγώ, 50-60 χιλιάδες και αρχίσαν να φωνάζουν χειροκροτήματα και αυτά. Κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου και ήμουν μικρός, ήμουν 19 ετών. Που πήγαμε στη, φανταστείτε ένα 19χρονο στη Ρώμη. Αυτή την συγκεκριμένη εμπειρία στους Ολυμπιακούς της Ρώμης. Της Ρώμης, ναι. Μάλιστα. Και η ιστιοπλοεία γενικά σας έφερε στο να πάτε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να ασχοληθείτε μέχρι και σήμερα. Πότε όμως το εγκαταλείψατε έτσι επαγγελματικά, να το πούμε έτσι? Να αρχίσουμε λίγο πιο όσα. Η ιστιοπλοεία και οι Ολυμπιακοί Αγώνες με βοηθήσανε να μπω στο New York University, το οποίο δεν θα ήταν τόσο εύκολο να μπω, γιατί εκεί ψάχνουν να βρουν αυτούς που έχουν πολύ καλούς βαθμούς και πολλά πράγματα τα οποία δεν είχα ως μαθητής τότε, ως φοιτητής. Mm-hmm. Οπότε οι Ολυμπιακοί, επειδή για την Αμερική να πάω στους Ολυμπιακούς ήταν μεγάλη δουλειά, με πήραν στο New York University, ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, στα 10 καλύτερα.
Οπότε η αστυνοπλοεία επιπλέον το ότι με βοήθησε σωματικά και ψυχικά και τα πάντα, με βοήθησε να μπω και σε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό σίγουρα. Είναι πολύ σημαντικό για την επόμενη καριέρα μου. Άρα με την αστυνοπλοεία και γενικά με τους φίλους σας στην αστυνοπλοεία, οι οποίοι είναι συνοδοιπόροι σε αυτό το πράγμα μέχρι και σήμερα. Ασχολείστε έτσι, μας είπατε μάλλον ότι ασχολείστε μέχρι και σήμερα με την αστυνοπλοεία. Πού υπάρχει, στην Κύπρο υπάρχει κάπου που μπορείτε στην να... Στην Κύπρο πηγαίνω στην Ελλάδα, πηγαίνουμε στην Ελλάδα, πηγαίνω σε κάτι αγώνες που λέγεται το Rally του Αιγαίου και πηγαίνουμε από νησί σε νησί το καλοκαίρι. Mm-hmm. Άρα εκεί στην αστυνοπλοεία και γενικά ως ένας άνθρωπος ο οποίος ασχοληθήκατε με τον αθλητισμό, πιστεύετε ότι αυτό σας βοήθησε στο να μπορείτε να ασχοληθείτε λίγο και με τα υπόλοιπα πράγματα της ζωής σας? Γενικά αυτό το, ξέρετε, ένας αθλητής γενικά έχει αυτό που λέμε πειθαρχία, έτσι. Μαθαίνεις πειθαρχία και μαθαίνεις ανταγωνισμό και ανταγωνισμός ο οποίος δεν είναι μόνο σωματικός, πρέπει να είναι και νοηματικός. Γιατί όπως σας είπα, η αστυνοπλοεία θέλει πολύ στρατηγική. Γιατί όλα τα κότερα έχουν την ίδια ταχύτητα. Οπότε για να κερδίσεις πρέπει να κάνεις κάτι καλύτερο από τους άλλους. Τι όμως μπορείς να κάνεις καλύτερο? Γιατί όντως χρειάζεται στρατηγική και βλέποντας και κάποιες φωτογραφίες, κάποια βίντεο από αστυνοπλοεία πριν να κάνουμε αυτή την συνέντευξη, όντως πάνε όλοι με την ίδια ταχύτητα. Τι ακριβώς είναι? Είχατε πάρει κάποιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς εντωμεταξύ? Δεν πήρα μετάλλιο, αλλά. Μόνο και μόνο η συμμετοχή ήταν σημαντική. Αλλά πήρα μετάλλια μετά από τους Ολυμπιακούς, γιατί εξακολουθούσα να κάνω αγώνες και ήμουν πολλές φορές πρωταθλητής στην Ελλάδα και πήγαινα σε αγώνες εξωτερικού. Δεν κέρδισα ποτέ πρωτιά, αλλά πήγαινα με καλά στους αγώνες. Και μετά η μεγάλη απόφαση για μένα ήταν το 1965, που έπρεπε να αποφασίσω να συνεχίσω την αστυνοπλοεία, να πάω να σπουδάσω στην Αμερική. Πήγατε όμως στην Αμερική να σπουδάσετε. Τελικά κέρδισε η Αμερική. Στην Αμερική όμως συνεχίσατε με αυτό το άθλημα? Συνέχισα σε τοπικό επίπεδο. Πηγαίναμε, μάλιστα μια από τις φωτογραφίες που σας έχω δείξει είναι σε μια οικογένεια στην Long Island στην Αμερική που κάνανε αστυνοπλοεία και επειδή ήμουν καλό αστυνοπλός έτρεχα μαζί τους. Και ήταν μια καλή αλλαγή από το να διαβάζω και να προσπαθώ να πάω καλά στο πανεπιστήμιο. Τι ακριβώς σπουδάσατε στο πανεπιστήμιο? Σπούδασα Business Administration. Μάλιστα. Και έκανα εξειδίκευση στη στατιστική και στο management. Κάτι το οποίο ξέρατε από προηγουμένως ή πήγατε εκεί και αποφασίσατε ότι θα προχωρήσετε με αυτή τη συγκεκριμένη σπουδή? Πήγα εκεί να πάρω ένα MBA και μετά ήθελα να εξακολουθήσω και πήρα ένα διδακτορικό. Μάλιστα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία όμως για τις σπουδές σας και γενικά για την ακαδημαϊκή σας καριέρα που θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Πάμε λίγο σε αυτά τα βιβλία τα οποία μας φέρατε εδώ. Βλέπουμε 4 από τα βιβλία. Πόσα βιβλία έχετε γράψει? 25 νομίζω. 25 τα οποία έχουν μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες. Αυτό το Forecasting Methods for Management έχει μεταφραστεί σε 12 γλώσσες και έχει πουλήσει σχεδόν 120.000 αντίγραφα. Μάλιστα. Ναι. Και αυτά τα βιβλία φαντάζομαι μπορεί να τα βρει κάποιος και στις βιβλιοθήκες αλλά και διαδικτυακά. Στις βιβλιοθήκες. Είναι λίγο παλιά και τα 2 και τα 3 αυτά τα βιβλία είναι παλιά. Το τελευταίο που είναι ένα περιοδικό, αυτό δεν είναι παλιό, είναι το 2020, αυτό μπορεί να βρεθεί και μπορεί να αγοραστεί. Μάλιστα. Είναι αυτά τα βιβλία για τους ανθρώπους οι οποίοι θα ασχολούνται λίγο με την πρόβλεψη ή γενικά μπορεί να είναι και σε ανθρώπους, γιατί το χορεύοντας με την τύχη είναι κάτι το οποίο είναι το μόνο ελληνικό, έτσι, που μεταφράστηκε στα ελληνικά. Ναι. Στα αγγλικά γράφατε τα βιβλία, φαντάζομαι, αγγλικά, την πρώτη. Ναι. Δηλαδή για να γράψει κανένας ένα καλό βιβλίο, η ελληνική γλώσσα είναι πολύ περιορισμένη, οπότε για να πάει καλά πρέπει να το γράψει στα αγγλικά. Μάλιστα. Έτσι, εκείνες οι ορολογίες οι δικές σας είναι στα αγγλικά. Άρα μετά τα βιβλία αυτά που γράφετε κατά καιρούς, όμως ασχολήσετε και ως καθηγητής, ακαδημαϊκός,
μετά από τις σπουδές σας στις Ηνωμένες Πολιτείες, πού ακριβώς θα δούμε ότι είναι ο κ. Μακρυδάκης? Η άλλη μεγάλη μετά αλλαγή στη ζωή μου ήταν, τελείωσα το διδακτορικό μου στο New York University και μπόρεσα και πήγα στο INSEAD, mm-hmm. το οποίο είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Με τι ασχολείται για τους φίλους του τηλεθεατές? Ασχολείται για, είναι αυτό που λένε MBA, Business Administration, mm-hmm. Master in Business Administration. Και βασικά εκπαιδεύει φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων πώς να είναι καλύτεροι managers, μάλιστα. πώς να είναι καλύτεροι business people. Εκεί όμως μείνατε αρκετά χρόνια, έτσι? Έμεινα 36 χρόνια. 36 χρόνια. 36 χρόνια στο INSEAD και μετά πήρα σύνταξη όταν ήμουνα 65. Εκεί έπρεπε να τελειώσει τα 65. Mm-hmm. Το INSEAD ήταν για σας και για σας μάλλον ένα τεράστιο πανεπιστήμιο και πολλούς συναδέλφους εκεί. Βέβαια, ήταν εμπειρία ζωής. Mm-hmm. Είναι μια εμπειρία ζωής. Το INSEAD, για αυτούς που ξέρουν, έχει τρία campuses. Έχει ένα campus στο Fontainebleau που είναι έξω από το Παρίσι, ένα στο Abu Dhabi και ένα στη Σιγκαπούρη. Και λέγεται The Business School for the World, το Πανεπιστήμιο του Κόσμου. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα πράγματα και εκεί ακριβώς τι διδάσκατε? Διδάσκα στατιστική και προβλέψεις. Αυτές οι προβλέψεις θα τις πούμε φυσικά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα πούμε και το τι ακριβώς κάνετε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το τι ακριβώς γίνεται με όλα αυτά για το Institute of the Future, για τις προβλέψεις, για το τι σημαίνει πρόβλεψη κτλ. Άρα από εκεί, αλλά πώς ακριβώς σας ήρθε η ιδέα για αυτό το θέμα των προβλέψεων που δεν ασχολούνται πολύ με αυτό το κομμάτι? Πάλι τύχη, χορεύοντας με την τύχη. Πήγα εκεί και μου δώσαν να κάνω ένα μάθημα για προβλέψεις. Και ένα από τα πράγματα που κατάλαβα με κάποιον συνάδελφό μου είναι ότι δεν υπήρχε υλικό, δεν υπήρχαν βιβλία. Και το βιβλίο αυτό που λέγεται Forecast Methods for Management γράφτηκε το 1973 η πρώτη έκδοση. Άρα από τότε ασχολείστε εσείς? Από τότε. Και για να γραφτεί αυτό πρέπει να αρχίσει κανένας δύο χρόνια πιο μπροστά. Οπότε όταν πήγα στο INSEAD το 1970, αμέσως άρχισα να ασχολούμαι με προβλέψεις και επειδή δεν υπήρχε υλικό, γράψαμε αυτό το βιβλίο. Άρα αρχίσατε εσείς και δικαίως θεωρώ ότι μέχρι και σήμερα σας αποκαλούν αρκετοί τον πατέρα των προβλέψεων, έτσι. Γενικά όμως ο κόσμος με τον οποίο ήσασταν εκεί στο INSEAD αλλά και οι φοιτητές σας, ήταν κάτι το οποίο το έβρισκαν ενδιαφέρον αυτό το πράγμα με τις προβλέψεις? Ξέρετε, πολλές φορές είναι αυτό που συζητούσαμε και με την παραγωγή προηγουμένως, ότι ο κ. Μακρυδάκης είναι ο πατέρας των προβλέψεων και λέει τι προβλέπει. Αλλά προβλέπει αρκετά πράγματα. Αλλά γενικά η αντίδραση των φοιτητών σας, των συναδέλφων σας, σε κάτι το οποίο δεν υπήρχε αυτή η συγκεκριμένη βιβλιογραφία σε αυτά τα πράγματα μέχρι εκεί. Η προβλέψη είναι κάτι που είναι και ακαδημαϊκό και πρακτικό. Γιατί οι εταιρείες πρέπει να κάνουν προβλέψεις για τα πάντα που κάνουν. Μάλιστα. Okay. Θέλετε και να πάμε έτσι λίγο στο Παρίσι, εκεί, στο συνάδελφό σας, τον κύριο Θεόδωρο Ευγενίου, να τον καλησπερίσουμε. Ναι, να τον καλησπερίσουμε. Από την Λεμεσό, από την Κύπρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ελπίζω να μας ακούτε. Δεν έχω επιστροφή στο στούντιο, δεν τον ακούω, αλλά να... Καλησπέρα σας και πάλι. Μας ακούτε τώρα? Σας ακούω μια χαρά και... Πολύ καλά. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Να πούμε έτσι λίγα πράγματα, κύριε Ευγενίου. Ο κύριος Ευγενίου είναι προφέσορ στο INSEAD, εκεί στο Παρίσι είσαστε εσείς? Ναι, στο Παρίσι. Μάλιστα. Μας πείτε έτσι λίγο για τη συνεργασία σας με τον κύριο Μακρυδάκη. Ναι, είναι όχι μόνο συνεργασία, είναι και πολλές σχέσεις πέρα από τη συνεργασία της δουλειάς. Με τον Σπύρο γνωριζόμαστε εδώ και 20 χρόνια. Έχω πάει στο INSEAD το 2000, το 2000 Ιανουάριο, 20 χρόνια πριν. Mm-hmm. Και ήταν από τους ανθρώπους που γνώρισα στο INSEAD, όντας όπως είσαι ο μόνος Έλληνας την εποχή, μετά είχαμε ακόμα έναν Έλληνα αργότερα. Και γνωριζόμαστε από τότε. Mm-hmm. Και γενικώς έχουμε κάνει πολλές δουλειές, γιατί ήμασταν στο ίδιο τμήμα μαζί, στον τομέα του τμήματος. Αλλά πάνω απ' όλα,
Ο Σπύρος όντας εκείνη την εποχή και όντας πάντα εκείνη την εποχή, κατά κάποιο τρόπο ο μέντορας μου, ένας από τους μέντορές μου, τους βασικούς, αν θέλετε, στη δουλειά μου και στη ζωή μου. Το πιο σημαντικό πράγμα δεν είναι η δουλειά που κάναμε μαζί, αλλά είναι η δουλειά που έκανε ο Σπύρος για την καινούργια γενιά, ας πούμε, αν βάλω την αυτομεστική γενιά. Και όχι μόνο εμένα, και όλους τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Φυσικά μπορώ να μιλήσω για άπειρες ώρες για τη δουλειά που έχει κάνει ο Σπύρος, για την οποία από ό,τι κατάλαβα μιλούσατε πριν εσείς. Αλλά νομίζω ότι είναι, είναι σημαντικό. Τι θα λέγατε ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο είδατε στον Σπύρο Μακρυδάκη? Κοιτάξτε, ο Σπύρος μου έδωσε από μία από τις συμβουλές, τις οποίες θυμάμαι πάντα, η οποία μου έδωσε από την αρχή, και αυτό λέει ακριβώς τι είναι ο Σπύρος. Που στα ελληνικά δεν μπορεί να το μεταφράσει κανείς, αλλά ουσιαστικά είναι η ιδέα του να κάνει κανείς focus, να συγκεντρωθεί μόνο σε αυτό το οποίο έχει αξία. Ο Σπύρος ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, εντάξει τώρα είναι δύσκολο να πει κανείς αν είναι ο πρώτος ή όχι, από τους πρώτους σίγουρα στο INSEAD, που έκανε περισσότερο ακαδημαϊκή έρευνα από ό,τι οποιοδήποτε άλλον για δεκαετίες κιόλας. Το INSEAD, όπως και πολλά άλλα πανεπιστήμια, ξεκίνησε περισσότερο σαν teaching πανεπιστήμιο στο 1950 χρόνια, παραπάνω από 50 χρόνια. Ο Σπύρος ήταν σημαντική επιρροή και μορφή του πανεπιστήμιου, το οποίο σήμερα πια είναι πολύ δυνατό σε όλους τους τομείς, και στην έρευνα και στη διδασκαλία φυσικά. Επειδή ήταν από τους πρώτους ο οποίος έσπρωξε το κύμα αυτό προς πολύ, πολύ σημαντική και έρευνα η οποία έχει impact. Οπότε, τι έχει σημασία για ένα ακαδημαϊκό? Η καλή έρευνα. Τι μου είπε ο Σπύρος? Focus on what matters. Η έρευνα για ένα ακαδημαϊκό αυτό που έχει σημασία από όλα. Είναι πολύ σημαντικό. Οι συνεργάτες σας, οι οποίοι χρόνια τώρα εκτιμούν το έργο σας, και κύριε Ευγενίου, σας ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβαση. Ωραία πράγματα να τα ακούς έτσι από τους συνεργάτες σας τόσα χρόνια. Να τον ευχαριστήσουμε σας. Χαιρετούμε από την Κύπρο και καλές γιορτές να έχετε. Και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Να πάμε όμως στην Αθήνα και να δούμε το συναθλητή σας, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Να συνδεθούμε μέσω Skype με την Αθήνα. Εκεί είναι ο κύριος Παναγιώτης Χατζικυριακάκης, μαζί σας στην ιστιοπλοεία. Έτσι, κύριε Χατζικυριακάκη, καλησπέρα σας από την Κύπρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τον ξέρετε από μικρό. Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγα πράγματα για τον Σπύρο Μακρυδάκη που ξέρετε εσείς? Βέβαια, εμείς μαζί μεγαλώσαμε. Στην ίδια γειτονιά. Στην Καστέλα, στον Πειραιά. Πώς ήταν τότε? Ήταν πολύ δύσκολα τα χρόνια. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούμε καθαρά, ναι. Με ακούτε? Φυσικά. Τα πολύ δύσκολα χρόνια αυτά της δεκαετίας του 40 και του 50 ήταν τα χρόνια που μεγαλώσαμε. Στα χρόνια του 40 το θέμα ήταν η επιβίωση. Ήταν πολύ δύσκολη η επιβίωση τότε. Λίγες δουλειές, λίγα χρήματα, λίγο φαγητό. Αποκλειστική καθημερινή φροντίδα γονέων και παιδιών ήταν η εξέδρεση τροφής. Κάτι πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή σε μεγάλη πόλη. Σαν παιδιά, η καθημερινότητα ήταν σχολείο και παιχνίδι. Σαν νεαροί, βέβαια, όταν μεγαλώσαμε, υπήρχε και δεύτερη διέξοδος, τα σπορ. Η κολύμβηση και η ιστιοπλοεία είχαν την προτεραιότητα λόγω του Μικρολίμου, που ήταν ένα κομμάτι της γειτονιάς μας και ήταν και το κέντρο της ελληνικής ιστιοπλοείας. Άρα ασχοληθήκατε εσείς με την ιστιοπλοεία, από ό,τι μας είπε και ο κύριος Μακρυδάκης προηγουμένως, και πήγατε και μαζί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί στο Μικρολίμανο γαλουκήθηκε και ο Σπύθρος, ανάμεσα σε διακεκριμένους Έλληνες ιστιοπλόους, καταξιωμένους, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του τότε Ολυμπιονίκη του 60, στα Ντράγκον, του διαδόχου Κωνσταντίνου. Mm-hmm. Αυτό το θυμούνται όλοι, ήταν ο Ολυμπιονίκης στην ιστιοπλοεία. Μάλιστα. Στην ίδια Ολυμπιονίκη είχε διακριθεί και ο Σπύρος ως πλήρωμα σε έναν άλλο τύπο σκάφος, τα Σταρ. Ο Σπύρος όμως με τη μεθοδικότητα του εξελίχθηκε πάρα πολύ σε ανταγωνιστικό ιστιοπλό. Καπετάνιο θα έλεγα. Με αποτέλεσμα να κερδίσει στους προκληματικούς αγώνες για την εκπροσώπηση της χώρας μας στους πανευρωπαϊκούς
ευρωπαϊκούς αγώνες 65 στη Σουηδία, κερδίζοντας ακόμα και τον Ολυμπιονίκη Κωνσταντίνο τότε στα Dragon. Μάλιστα. Η απουσία του Σπύρου για τις σπουδές του στην Αμερική ήταν μια αρκετά μεγάλη απώλεια για όλους μας τους φίλους. Αλλά μας αποζημίωσε όταν καταξιώθηκε επαγγελματικά και ερχόταν πλέον στην Ελλάδα για διακοπές. Άρα κρατήσατε επαφή και από τότε, έτσι. Είχαμε την ευκαιρία τότε να κάνουμε και αρκετή ιστοπλοεία. Δηλαδή έχουμε τρέξει πολλά ράλι στο Αιγαίο και μας βοήθησε να κερδίσουμε πολλούς αγώνες. Θυμάμαι την ικανότητά του, την εξαιρετική ικανότητα να ξεδεύει το σκάφος με την ισορροπία του και όχι με τα όργανα. Δεν του χρειαζόντουσαν τα όργανα για να ταξιδέψει. Και ήταν και ένα δεύτερο χάρισμα που μπορούσε να είναι στο τιμόνι και 10 και 15 ίσως και περισσότερες ώρες χωρίς να χρειάζεται αντικαταστάτη, διότι τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Αυτός είναι ο Σπύρος Μακρυδάκης που ξέρετε. Σας ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβαση, να χαιρετήσουμε την Αθήνα και να σας ευχηθούμε κάθε καλό. Εκεί που μας βοήθησε πάρα πολύ ο Σπύρος ήταν στον μεγάλο αγώνα των 650 μιλίων στο ελληνικό αρχιπέδαγος. Mm-hmm. Όταν μας οργάνωσε, στάθηκε τις περισσότερες ώρες στο τιμόνι και μας οδήγησε στη νίκη. Μάλιστα. Και παρόλα τα 80 χρόνια σκεφτόμαστε ακόμα να συμμετάσχουμε και στο επόμενο ράλι του Αιγαίου, αν βεβαίως δεν αναβληθεί λόγω της πανδημίας. Μάλιστα. Χαίρομαι πραγματικά που ασχολείστε μέχρι και σήμερα. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια να έχετε και ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβαση. Μάλιστα. Μέχρι και σήμερα λάβετε μέρος σε αγώνες, δηλαδή. Μάλιστα. Όμως, έχετε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, σαν ο κύριος Φώτης Πετρόπουλος, ο οποίος μας περιμένει στο Μπαθ του Ηνωμένου Βασιλείου. Καλησπέρα σας από την Κύπρο. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Πετρόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο University of Bath, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος ήταν φοιτητής σας. Δεν ήταν φοιτητής μου, ήμουν στη διδακτορική επιτροπή του. Mm-hmm. Άρα είναι εκεί ένας άνθρωπος, προσπαθούμε έτσι λίγο να φτιάξουμε τον ήχο, ναι, έτσι ώστε να μπορούμε να τον ακούμε. Και εκεί βοηθούσατε αυτά τα νέα παιδιά στο να μπορέσουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο το δικό σας, έτσι. Και αυτό το ένα άλλο βιβλίο που είναι εκεί το τελευταίο, το έχουμε γράψει μαζί, είναι ένα... Εδώ είναι αυτό το που είναι και πρόσφατο. Είναι έτσι? Πρόσφατο, αυτό είναι το τελευταίο και είναι ένας πολύ καλός επιστήμονας ο Φώτης και κάναμε μαζί αυτή την έρευνα και συγκεντρώσαμε όλα μαζί τα πράγματα που είναι για τους διαγωνισμούς που θα μιλήσουμε μετά, τους διαγωνισμούς των προβλέψεων. Μάλιστα. Αυτό που θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, International Journal of Forecasting. Μάλιστα. Και το οποίο είναι το πιο υψηλά κείμενο journal στον τομέα των προβλέψεων. Μάλιστα. Άρα πώς είναι να, μέχρι να πάμε και στο Μπαθ ξανά, πώς είναι να συνεργάζεστε και να γράφετε ένα βιβλίο μαζί με έναν φοιτητή σας? Είναι μεγάλη χαρά γιατί... Καινούργια μυαλά, καινούργιες ιδέες, καινούργιες αντιλήψεις. Εμείς μεγαλώσαμε όταν τα κομπιούτερς ήταν τίποτα, μηδέν. Τώρα τα παιδιά ξέρουν τα κομπιούτερς μέσα έξω και κάνουν πράγματα που για μας είναι αδιανόητα. Και οπότε μαθαίνουμε πολλά από αυτούς. Υπάρχει και ένας άλλος φοιτητής πάλι που ήταν από το ίδιο από το Πολυτεχνείο, ο οποίος κάνουμε μαζί και αυτούς τους διαγωνισμούς. Οπότε και ο Φώτης και ο Βαγγέλης, ο Σπηλιωτόπουλος, είναι πολύ καλοί συνεργάτες και είναι νέα παιδιά με νέες ιδέες, με νέες αντιλήψεις για τις προβλέψεις. Χαίρομαι που δίνετε βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους και είναι δίπλα σας και είσαστε κι εσείς δίπλα τους. Όμως θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τον Μπαθ για να μιλήσουμε μαζί με τον κύριο Πετρόπουλο. Πάμε σε διαφημίσεις και οι προσωπικότητες σε λίγο κοντά σας.
τον κύριο Σπύρο Μακρυδάκη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Γενικό Διευθυντή του Κέντρου Ανοιχτών Προβλέψεων Μακρυδάκης. Φιλοξενούμε αυτή την μέρα εδώ στην εκπομπή μας Προσωπικότητες. Συζητούσαμε για τους φοιτητές σας, για τους ανθρώπους τους οποίους βοηθήσατε, για τους ανθρώπους οι οποίοι και σας βοήθησαν, και είναι πολύ σημαντικό να δεχτείτε όμως τη βοήθεια από τα νέα παιδιά. Να πάμε στον Bath. Είναι εκεί ο κύριος Φώτης Πετρόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής στο University of Bath. Σας καλησπερίζουμε από την Κύπρο. Καλησπέρα κύριε Κοπέδη. Σας χαιρετούμε. Λίγα λόγια για τον καθηγητή Σπύρο Μακρυδάκη, αλλά και τον άνθρωπο, τον συνεργάτη σήμερα. Γράψατε και το βιβλίο μαζί που μόλις είχαμε σχολιάσει πριν από το διάλειμμα. Φυσικά. Γνώρισα τον κύριο Μακρυδάκη πρώτη φορά στο τέλος του 2004, αρχές του 2005, όταν ήμουν ακόμα προπτυχιακός φοιτητής και μέλος της Μονάδας Προβλέψεων και Στρατηγικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Φυσικά, πριν το γνωρίσω, είχα διαβάσει πολλά από τα βιβλία του και τα άρθρα που είχε δημοσιεύσει, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, για μένα η γνωριμία με τον κύριο Μακρυδάκη ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Κατά την πρώτη μας συνεργασία, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα καινοτόμο λογισμικό επιχειρησιακών προβλέψεων και όταν τελείωσα τις προπτυχιακές μου σπουδές το 2007, ο κύριος Μακρυδάκης ήταν ένας από τους μέντορές μου στη διάρκεια της διδακτορικής μου διατριβής. Έκτοτε, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά. Ως χαρακτήρας, ο κύριος Μακρυδάκης χαρακτηρίζεται από μια ασταμάτητη δίψα για αναζήτηση της αλήθειας και της γνώσης. Και σε αντίθεση με αυτό που συναντάτε συχνά στους ακαδημαϊκούς κύκλους, ο καθηγητής Μακρυδάκης είναι πάντα ανοιχτός σε καινούργιες ιδέες, διαλλακτικός και πολύ υποστηρικτικός. Όταν δουλεύεις με τον κύριο Μακρυδάκη, δεν αισθάνεσαι την παραδοσιακή ακαδημαϊκή ιεραρχία και αυτή είναι μια ποιότητα που δύσκολα κανείς συναντά σε επιστήμονες αυτού του πολυεθνικούς. Προσωπικά για μένα, ως ένας σχετικά νέος επιστήμονας, ο κ. Μακρυδάκης είναι ένα ίνταλμα. Τόσο όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζει την επιστήμη των προβλέψεων, αλλά και την ζωή γενικότερα. Μάλιστα, είναι σημαντικά τα λόγια από ένα φοιτητή σας, ένα άνθρωπο όμως τώρα συνεργάτη σας. Συνεργάτη όμως τώρα, αλλά άρχισε με το φοιτητή. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Πετρόπουλε, να δίνονται και εσείς απ' εδώ, με την σειρά σας φυσικά, ακολουθώντας φυσικά το παράδειγμα του κ. Μακρυδάκη, να δώσετε κι εσείς σε νέα παιδιά τα οποία θέλουν να ασχοληθούν με τις προβλέψεις αυτή τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Πολύ σημαντικό. Φυσικά συμφωνώ και για μένα ο κ. Μακρυδάκης είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα και πολλές φορές όταν συνεργάζομαι με τους φοιτητές μου, με τους διδακτορικούς φοιτητές ή τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προσπαθώ να προβάλλω αυτά τα κίνητρα και τις ιδέες που μου έχει μεταδώσει ο κ. Μακρυδάκης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας χαιρετήσουμε από την Κύπρο για αυτή την παρέμβασή σας εδώ στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε και εσείς. Ωραία πράγματα να τα ακούς, έτσι. Να πάμε όμως στο κύριο θέμα. Αισθάνομαι λίγο αμήχανος. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Δεν το προβλέψατε αυτό όμως. Λοιπόν, να πάμε έτσι λίγο γενικά στο Κέντρο Ανοιχτών Προβλέψεων Μακρυδάκης, μια συνεργασία σας μαζί με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Να μας πείτε τι κάνει αυτό το συγκεκριμένο κέντρο και πώς οι προβλέψεις μπορούν να βοηθήσουν έτσι λίγο και τη ζωή μας και τι ακριβώς κάνατε. Να πάμε έτσι λίγο για τη συνεργασία σας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε αυτή τη συγκεκριμένη ενέργεια. Ήμουν πάλι πολύ τυχερός να μπορέσω να έρθω στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και να συναντήσω ένα καταπληκτικό άνθρωπο, τον Αντώνη Πολεμίτη, ο οποίος έχει, επειδή είναι νέος άνθρωπος, έχει καινούργιες ιδέες και έχει μία στρατηγική να κάνει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο. Τι λέτε, να τον καλησπερίσουμε, να μας πει και εκείνος. Καλησπέρα σας, κύριε Πολεμίτη. Καλησπέρα, Άγγελα και Σπύρο. Είσαστε καλά? Είμαστε πολύ καλά. Βλέπουμε και μιλάμε για προβλέψεις. Όμως, γενικά το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και εσείς προσωπικά μπήκατε λίγο στη διαδικασία να κάνετε αυτό το Institute for the Future και γενικά το Κέντρο Ανοιχτών Προβλέψεων Μακρυδάκης, φέρνοντας ένα άνθρωπο
πατέρα των προβλέψεων στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ακριβώς. Να μας πείτε έτσι λίγο για τη συνεργασία σας με τον κύριο Μακρυδάκη και γενικά για την επένδυσή σας στο μέλλον. Μάλιστα. Εντάξει, για τα θέματα, για το έργο του, το ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο του κύριο Μακρυδάκη, δεν είναι ανάγκη να πω κάτι, είναι γνωστόν παγκοσμίως. Απλώς θα ήθελα να πω σε προσωπική βάση, είναι απόλυτη ευχαρίστησή μου να συνεργάζομαι με τον Σπύρο. Έχει έναν ενθουσιασμό για το έργο του και για το ευρύτερο έργο της έρευνας που είναι καταπληκτικός, είναι σπάνιος και είναι γενικά απλή ευχαρίστηση να δουλεύεις μαζί του. Για το θέμα του κέντρου γενικότερα και του IFF γενικότερα, το Institute for the Future, πιστεύω ότι είμαστε σε μια περίοδο τα επόμενα 5, 10, 20 χρόνια που γενικά η τεχνολογία θα κάνει μεγάλες, θα δημιουργήσει μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία και θετικές και αρνητικές και τα δύο. Και συγκεκριμένα θα είμαστε σε μια περίοδο με το λεγόμενο big data, δηλαδή θα δημιουργούνται δεδομένα από διάφορες και υπολογιστές αλλά και τα λεγόμενα Internet of Things. Και θα είμαστε σε μια περίοδο που θα έχουμε τρομερά δεδομένα και για εταιρείες και για κράτη και για οργανισμούς που μπορούν να εξοπλίσουν. Και πιστεύω θα είναι μια χρυσή εποχή για τις προβλέψεις. Διότι οι προβλέψεις δεν είναι μόνο όπως τα σκεφτόμαστε τι θα προβλέψουμε, τι θα είναι το ΑΕΠ της Κύπρου το επόμενο τρίμηνο. Εντάξει, αυτή είναι πρόβλεψη βεβαίως. Αλλά είναι επίσης πρόβλεψη σε ποιον δρόμο στο Παρίσι θα χρειαζόμαστε Ubers σε 13 λεπτά. Είναι επίσης πρόβλεψη. Πρόβλεψη της καθημερινότητας. Όχι, το... ναι, στην καθημερινότητα, αλλά όσο για τον απλό κόσμο. Η καθημερινότητα τώρα αρχίζει να διηγείται από αλγοριθμούς. Είναι επίσης πρόβλεψη πόσα mixers πρέπει να έχει η Amazon στη Γερμανία για τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Και πιστεύουμε υπάρχει τεράστιο περιθώριο για βελτίωση των αλγοριθμών για έρευνα εχμής σε αυτούς τους τομείς και θα καλυτερεύσει την κοινωνία αν η κοινωνία μπορεί να κάνει πιο σωστές προβλέψεις και είναι αυτό το γενικό έργο που συνεργαζόμαστε με τον Σπύρο να βοηθήσουμε. Σίγουρα, είναι πραγματικά εκπληκτικό όμως που πολλές φορές εμείς θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα, αλλά υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη από πίσω που τα σκέφτεστε πριν από εμάς. Σίγουρα. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση, κύριε Πολεμίτη, και να ευχηθούμε καλές γιορτές και σε εσάς. Επίσης και στους δύο σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ωραία πράγματα. Ο κύριος Πολεμίτης είναι ο CEO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο στενός σας συνεργάτης, ένας άνθρωπος ο οποίος πίστεψε στο έργο σας και είσαστε εκεί καθηγητής. Να μιλήσουμε έτσι λίγο για προβλέψεις και να πούμε έτσι λίγο στο πρακτικό. Ο κύριος Πολεμίτης έδωσε κάποια παραδείγματα στο πρακτικό κομμάτι των προβλέψεων και ύστερα θα μιλήσουμε και λίγο για αυτό το διαγωνισμό που κάνατε. Πέστε μας έτσι λίγο. Πώς οι προβλέψεις βοηθούν την καθημερινότητά μας, γιατί όντως είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Να αρχίσουμε με το κάτι που κάνουμε όλοι. Πάμε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουμε γάλα. Πόσες φορές έχετε πάει να αγοράσετε ένα γάλα το οποίο θέλετε και δεν το έχετε βρει εκεί? Μάλιστα, αρκετές φορές. Αρκετές φορές. Δεν έπρεπε όμως. Δεν έπρεπε, αλλά τις περισσότερες φορές τα περισσότερα πράγματα που θέλουμε να αγοράσουμε είναι εκεί. Και όταν δεν είναι, μας κάνει εντύπωση γιατί δεν είναι. Πίσω από να υπάρχουν τα μπουκάλια του γάλακτος που θέλει ο καθένας μας που πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει, υπάρχει μια επιστήμη που προσπαθεί να βρει ποιες θα είναι οι ανάγκοι, τι θα θέλουν οι καταναλωτές να αγοράσουν. Okay. Και αυτό το προβλέπετε εσείς βάσει μιας λογικής. Και αυτό έτσι. Το προβλέπουμε εμείς. Υπάρχουν κάποιοι μέθοδοι, κάποιοι αλγόριθμοι που είπε ο κύριος Πολεμίτης που λένε ποιος είναι ο καλύτερος αριθμός για πόσες μπουκάλες γάλα θα πουληθούν
σε ένα αλφα μέγα, σε μια τοποθεσία. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν το κάνετε μόνο στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό. Αυτό έτσι? Είναι παντού, γίνεται παντού. Εσείς συνεργάζεστε, από ό,τι βλέπω εδώ, και στο πρακτικό κομμάτι με ένα κολοσσό του λιανικού εμπορίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πάμε ένα βήμα πιο πίσω. Οι εταιρείες, παραδείγματος χάρη αυτή που μιλάτε, την εταιρεία που είναι η Walmart, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο από απόψεως revenues, από απόψεως πωλήσεων, mm-hmm. αυτοί κάνουν κάθε εβδομάδα περίπου 5 εκατομμύρια προβλέψεις, γιατί έχουν τόσα είδη που πρέπει να πουλήσουν. Αυτοί για να το κάνουν αυτό πρέπει να έχουν μια διαδικασία να μαζεύουν δεδομένα, αυτά τα big data που λέμε, και να τα αξιοποιούν και να τα βάζουν σε έναν αλγόριθμο ο οποίος θα τους βγάλει μια πρόβλεψη για κάθε ένα είδους από τα 2 εκατομμύρια ή 3 εκατομμύρια προϊόντα τα οποία πουλάνε στα μαγαζιά τους. Μάλιστα. Άρα εδώ είναι όντως μια μεγάλη επιστήμη. Το πιο παράξενο πράγμα το οποίο προβλέπετε? Το πιο παράξενο πράγμα που προβλέπουμε ή δεν προβλέπουμε. Παραδείγματος χάρη, το Μάρτιο του 2020 υπήρχε μια τεράστια έλλειψη για χαρτί υγείας στην Αμερική. Μάλιστα. Γιατί κάποιος είπε ότι δεν θα υπάρχει αρκετό χαρτί υγείας, πήγαν όλοι, τρέξαν να το πάρουν, αδειάσαν τα ράφια, τα βάλαν σε εφημερίδες και ξαφνικά έγινε μια πανδημία. Ναι. Ένας παντζουλισμός, ένας χαμός για χαρτί υγείας. Okay. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα το οποίο δεν δούλεψαν καλά οι προβλέψεις, γιατί ο κόσμος αγόραζε χαρτί υγείας για 10 χρόνια, την αγοράσει για 2 εβδομάδες ή για ένα μήνα. Αλλά εκτός από αυτό, τις περισσότερες φορές τα πράγματα κυλούνται ομαλά και μερικές φορές δεν βρίσκουμε αυτό που θέλουμε, αλλά τις περισσότερες φορές το βρίσκουμε. Άρα ολόκληρος μηχανισμός τρέχει από πίσω. Προσπαθεί να στήσει ένα σύστημα το οποίο θα κάνει καλές προβλέψεις για το τι θέλουμε να αγοράσουμε στο σούπερ μάρκετ κάθε φορά που πάμε εκεί. Μάλιστα. Okay. Να πούμε όμως και λίγο τους συνεργάτες σας. Έχουμε στο Skype και να πάμε στη Λευκωσία, εκεί στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι η Δόκτωρ Μαρία Μιχαηλίδη. Είναι η Διευθύντρια του Κέντρου Προβλέψεων Μακρυδάκης, έτσι, και η Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ελπίζουμε όλα καλά και γενικά ασχολείστε με ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι όμως τα εξηγεί και ο κύριος Μακρυδάκης εδώ και ο κύριος Πολεμίτης προηγουμένως. Τι ακριβώς κάνετε εσείς και πώς ακριβώς συνεργάζεστε με τον Σπύρο Μακρυδάκη? Ωραία, καλησπέρα, ευχαριστώ. Η συνεργασία μου με τον καθηγητή Μακρυδάκη άρχισε το 2017. Συγκεκριμένα όταν άρχισα να διαβάζω ένα από τα βιβλία του, Χορεύοντας με την τύχη, το οποίο έχει τώρα μαζί του. Μάλιστα, είναι εδώ αυτό που βλέπουμε τώρα εμείς. Ναι. Το οποίο προβληματίζει τον αναγνωστή, εάν μπορούμε με κάποια σιγουριά στη ζωή μας, να έχουμε κάποια σιγουριά στη ζωή μας, στη δουλειά μας, στην υγεία μας, στο μέλλον μας, ή μήπως τελικά τα πάντα είναι δική. Μάλιστα. Και συγκεκριμένα αναφέρεται σε έρευνες ψυχολογίας, στατιστικής και συμβουλές για το πώς να κάνουμε σύμμαχό μας το απρόβλεπτο. Αυτό με συγκίνησε ιδιαίτερα, οπότε άρχισα τη συνεργασία. Τώρα διευθύνω το Κέντρο Ανοιχτών Προβλέψεων Μακρυδάκη. Στα αγγλικά είναι το MORC, Μακρυδάκης Open Forecasting Center. Και διακρίνεται το κέντρο από μια ασταμάτητη δημιουργία. Και δίνω έμφαση σε αυτό. Μια ασταμάτητη δημιουργία είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του Institute for the Future, του IFF, του Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Και συγκεκριμένα, όπως έχει προαναφερθεί, το κέντρο, το Μακρυδάκης Open Forecasting Center, διεξάγει έρευνες αιχμής σε θέματα προβλέψεων και πάντα με στόχο να βοηθήσει τους οργανισμούς να προβαίνουν σε πιο ακριβή προβλέψεις, επίσης να εκτιμούν τα επίπεδα αβεβαιότητας
και επίσης να διαχειρίζονται τους ενδεχομένους κινδύνους μέσα από μια σχετική έρευνα, εκπαίδευση, καθοδήγηση, αλλά επίσης και τεχνολογική ανάπτυξη. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα, πραγματικά έτσι όπως τα ακούμε. Και πρέπει να είστε χαρούμενοι όμως που ασχολείστε όλη μέρα με αυτά τα πράγματα, έτσι κύριε Μακρυδάκη. Και είναι το πάθος μας. Είναι το πάθος μας. Άρα αν κάνουμε και το πάθος μας και επιστήμη και δουλειά σε εισαγωγικά, δεν θέλουμε κάτι άλλο στη ζωή. Συνεχίστε κυρία Μιχαηλίδη, είναι σημαντικά τα πράγματα που κάνετε και θεωρώ ότι και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εκεί μπήκε πολύ δυναμικά σε όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, μπήκαμε πάρα πολύ δυναμικά, ακούραστοι είμαστε. Στο κέντρο έχουμε την άποψη ότι οι προβλέψεις έχουν σημασία για όλες τις πρακτικές, τα πρακτικά των επιχειρήσεων, όλες τις αποφάσεις. Και επομένως το κέντρο μας, το Μακρυδάκης Open Forecasting Center, εστιάζει τις εργασίες του πρώτα στη βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων, αλλά επίσης και στον ορθό υπολογισμό της αβεβαιότητας, καθώς επίσης και στην παροχή απτών εισηγήσεων. Και αυτό γίνεται σχετικά με τους τρόπους ορθολογικής διαχείρισης σχετικών κινδύνων, όπως τους ονομάζει ο καθηγητής Μακρυδάκης. Επίσης, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, το κέντρο ασχολείται με δημοφιλείς διεθνή διαγωνισμούς προβλέψεων, τα M Competitions, το M είναι για Μακρυδάκης Competitions. Το 2018 είχε διεξαχθεί το M4. Το M4 Competition είχε 100.000 Time Series και 61 μέθοδους πρόβλεψης που όλα παρουσιάστηκαν στη Νέα Υόρκη, στο συνέδριο που είχαμε κάνει στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, New York University. Εδώ ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Στο συνέδριο συμμετείχαν διεθνείς εμβέλειας ομιλητές από την Google, την Microsoft, την Amazon, την SAS και κύριος παράγοντας ήταν η Uber. Μάλιστα. Άρα συνεργάζεστε μαζί με όλους αυτούς τους μεγάλους οργανισμούς οι οποίοι φαντάζομαι θέλουν και διψούν για προβλέψεις έτσι ώστε να μπορούμε να βρίσκουμε ταξί στο Παρίσι. Όποτε το θέλουμε. Εκεί, όπως μας είπε και ο κύριος Πολεμίδης προηγουμένως, ή τουλάχιστον ένα ταξί στη Λεμεσό. Έτσι. Αν μπορούμε να έχουμε αυτό. Αυτός που κέρδισε τον διαγωνισμό M4. Ακριβώς, ακριβώς. Κυρία Μιχαηλίδη, σας ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβασή σας. Πραγματικά, ευχόμαστε κάθε καλό. Και καλή επιτυχία στις δουλειές σας και σε αυτά που κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτός που κέρδισε το πρώτο τελευταίο διαγωνισμό, το M4, ήταν ένας εργαζόμενος στην Uber και ήρθε πρώτος από όλους τους άλλους στο διαγωνισμό. Η Uber κάνει τεράστια δουλειά για να βρει ποια θα είναι η ζήτηση για ταξί σε κάθε γωνιά του κόσμου. Είναι σημαντικό και πολλές φορές μπαίνοντας και στο application της Uber, κάποια στιγμή που ήμουν στην Αυστρία, στη Βιέννη, σε μερικά δευτερόλεπτα ήταν κοντά μου. Ήτανε κοντά σας. Ναι. Οπότε άρα αυτό το πράγμα προβλέπεται από κάποιον. Κλείνοντας, να πούμε έτσι λίγα πράγματα για το τι προβλέπουμε για το COVID-19 και όλη αυτή τη μελέτη την οποία έχετε εδώ. Προβλέπουμε κάτι καλό. Με το εμβόλιο προβλέπουμε κάτι καλό. Αλλά στις προβλέψεις, όπως είπε και η κυρία Μιχαηλίδη, υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχουν η πρόβλεψη και η αβεβαιότητα. Οπότε εμείς δεν λέμε ότι έχουμε crystal balls, ότι έχουμε ότι είμαστε μάντιδες να προβλέψουμε. Λέμε ότι κάτι θα γίνει, αλλά δεν είμαστε τόσο σίγουροι και υπάρχει μία αβεβαιότητα σε αυτό που προβλέπουμε. Οπότε για μας τώρα για το COVID η μεγάλη αβεβαιότητα είναι πόσο γλίγορα θα γίνει ο εμβολιασμός και πόσο θα είναι η επιτυχία του εμβολιασμού. Μάλιστα. Και είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε ακριβώς πώς θα γίνει και λέμε ότι υπάρχει μια αβεβαιότητα σε αυτό που θα προβλέψουμε.
Ελπίζω οι προβλέψεις που θα κάνετε στο μέλλον να βοηθήσουν την ανθρωπότητα και να βοηθήσουν τον κόσμο να έχει μια καλύτερη ζωή και νομίζω αυτό προσπαθείτε. Αυτό από το να βρούμε ταξί μέχρι του να παραγγείλουμε κάτι ή να βρούμε γάλα στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί να το θεωρούμε, φίλοι μου, πολύ πολύ απλό, αλλά υπάρχει μια επιστήμη της πρόβλεψης. Ο κ. Μακρυδάκης εδώ πατέρας της επιστήμης της πρόβλεψης για πολλούς, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε αυτά τα συγκεκριμένα αγαθά. Σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσία σας στις προσωπικότητες. Ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο σας. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνατε εδώ στην εκπομπή Προσωπικότητες, στην τηλεόραση του Capital. Καλό βράδυ μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας.